Γεια σας, καρδιά, είμαι εγώ! Για σήμερα έχουμε κάτι special στο κανάλι. Γιατί μας έχουν στείλει την καινούργια βερσιόν του Stumble Guys πριν γίνει public και μπορείτε να παίξετε και εσείς. Που θα έχει καινούργια Mr. Beast skins, τα οποία είναι απίστευτα, όπως αυτό εδώ πέρα. Καινούργια πίστα Mr. Beast, η οποία έχει πάρα πολλά εμπόδια. Και θα κάνουμε όσα spins χρειαστεί για να πάρουμε όλα τα skins και να σας τα δείξω ένα-ένα. Επίσης, αν είσαι καινούργιος ή καινούργια και θέλεις να βλέπεις και τα επόμενα βίντεο που θα ανέβουν, κάνε subscribe για να φτάσουμε 130k. Και γράψτε από κάτω ποιο είναι το αγαπημένο σας καινούργιο skin που θα βγει από αυτά που θα δείτε. Και πάμε γρήγορα στο βίντεο, γιατί άντε, φίλοι που πάρλαρες πάρα πολύ τώρα. Και όπως βλέπετε, είμαστε στην 0,58 beta που μας την έχουν στείλει. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Γιατί αυτά ξέρουν. Για πιο αναλυτικό βίντεο, να πας στο A-Gaming που έχουμε γυρίσει και έχουμε ανεβάσει ήδη από τη Δευτέρα βίντεο. Και εκεί πέρα θα βλέπεις πολύ γρήγορα όλες τις beta. Και όπως βλέπετε, έχουν βάλει εδώ πέρα δύο limited time wheels. Που προφανώς δεν θα είναι έτσι το τελικό παιχνίδι, αλλά έτσι τα έχουν τώρα εδώ πέρα για να τα δούμε εμείς. Έτσι! Πάρα πολλά σκηνάκια. Χαμός γίνεται εδώ πέρα. Και μας τα έχουν δώσει εμάς δωρεάν για να κάνουμε. Οπότε πάμε να κάνουμε ένα σπινάκι να δούμε τι ακριβώς θα μας τύχει. Θα μας τύχει κάποιος Jimmy. Προφανώς έντρε Mr. Beast. Ο Mythic! Κατευθείαν! Ο Mr. Beast, ο οποίος καβαλάει λεφτά. Πάμε να κάνουμε και ένα τέτοιο που θα μας δώσει κάποια ωραία βηματάκια για να βάλουμε. Και μετά θα πάμε να παίξουμε στην καινούργια πίστα του Mr. Beast με το καινούργιο skin. Οκ, μας έδωσε αυτό, αλλά πάμε να κάνουμε άλλο ένα γιατί θέλω βήματα. Έλα ρε, και μας πέταξε τα Feastables εδώ πέρα που πετάει μπισκοτάκια. Ωραία, μια χαρά. Η καινούργια πίστα που έχουν βάλει είναι το Mr. Beast Dangerous Traps. Μπράβο, Φέδων. Στην αρχή θα παίξουμε με μποτάκια για να δούμε πώς ακριβώς δουλεύει έτσι με πάρα πολλοί παίκτες. Και μετά θα πάμε να βρούμε πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να συντομεύσει τις διάφορες σε αυτή την πίστα. Εντάξει, ωραία. Τι όμορφη! Εγώ την έχω ξαναδεί γιατί στο βίντεο που γυρίσαμε στα ΟΑ, αλλά είναι πανέμορφη, ρε. Κάθε φορά που τη βλέπω. Και είναι σαν σετ. Βλέπετε ότι έχει κάμερες και φώτα παντού. Κοιτάξτε από πάνω. Τρέχουν τα λεφτά που είναι timer. Μπράβο στο Stumble Guys. Μπράβο, Φέδων. Απ' τη Μονόπολη κιόλα και μετά. Έχουν κάνει τρελό! Έχουν κάνει πολύ ωραίες τις πίστες. Είναι αρνητικό παιχνίδι. Έλα ρε, πλάκα έχει ο Τζίμι. Κάτσε ρε, χαζοβιόλι! Κοίτα τον με το snowboard του! Πολύ ωραίος. Κάτσε ρε, χαζοβιόλι! Χαζοβιόλι, χαζοκόλι! Τι είπε τώρα? Και μόλις τελειώσουμε αυτή την πίστα θα πάμε να κάνουμε 10 σπινάκι. Έφαγα όλη μέσα στη μούρη εδώ πέρα. Ορίστε. Κάτσε! Λοιπόν, και εδώ πέρα έχω βρει ένα κόλπο. Βλέπετε, έχει lasers. Τα οποία έτσι δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να καταλάβεις τι ακριβώς. Αυτό, τι ακριβώς σημαίνει. Οπότε εγώ γυρνάω την κάμερα στο πλάι και κάνω αυτό. Μα δεν παλίτσα. Είδατε πόσο γρήγορο γίνεται. Και ήδη έχουμε φτάσει στην τραμπολινάρα. Μπράβο, Φέδω μου. Το οποίο έκανα χαζομάρα εγώ. Εκεί πέρα φτάνω. Όχι. Η απάντηση είναι όχι, Φίλιππε. Καϊκά σαν κόλος. Ρε, έχουν κάνει τρομερή δουλειά. Είναι πάρα πολύ ωραία πίστα αυτή. Μου αρέσανε τα δύσκολα. Και τερμάτισα. Ναι, τερμάτισα. Τελείωσε. Τώρα πρέπει να αποφύγουμε αυτά τα λέιζερ τα οποία κουνιούνται. Απίστευτο. Δεν έχω ιδέα πως το έκανα αυτό. Τα κατάφερα. Το Rocket League με έχει κάνει τον καλύτερο παίχτη και τελείωσε. Τελείωσε. Προφανώς νικήσαμε εμείς και πάμε να κάνουμε κι άλλα σπινάκια. Έλα, θέλω να μας δώσεις κάτι ωραίο γιατί. Τα παιδιά εδώ πέρα τώρα έχουν κάνει σαξπούντε ήδη. Για. Την πέτα. Θα μας δώσει το φυλακισμένο. Το φυλακισμένο θα μας δώσει, τον οποίο τον έχω ξανατύχει. Κοίτα αυτόν ο καημένος. Έχει και μαύρους κύκλους. Εγώ μετά το μοντάζ. Έτσι. Το επόμενο spin. Πες μου, θα μας δώσει special. Έχασα το σκατίδι μου. Πήγε μας έδωσε το special που είναι ο Σογκούν Τζίμι και είναι απίστευτο skin. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μακάρι να είναι εύκολο να το πάρουμε όταν θα βγει κανονικά, αλλά εντάξει, θα δούμε τώρα. Θα δούμε. Τέλος πάντων. Δεν μιλάμε και πάρα πολλά. Και τώρα θα μας δώσει τα μπισκότα. Τα λεφτά. Τα λεφτά. Τον λεφτά Τζίμι, ο οποίος είναι σαν τα λεφτά Μονόπολη. Έχει και χρυσά κρόκς. Δεν μπορώ. Μετά από ένα σημείο το Stumble Guys ανέβηκε level. Αρχοντικό παιχνίδι. Και τώρα αυτό το spin θα μας δώσει πάλι το φυλακισμένο Τζίμι. Ξέρεις τι, άμα κάνω δύο μαζί θα μου δώσει. Για πάμε να δούμε. Θα κάνω spins μέχρι να μου τα δώσει όλα τα skins. Πείτε το μαζί μου. Spins μέχρι να πάρω όλα τα skins. Spins μέχρι να πάρω όλα τα skins. Αυτό θα μπορούσε να είναι trap κομμάτι. Spins μέχρι να πάρω όλα τα skins. Κάπως έτσι θα πει. Απίστευτο. Το καλύτερο κομμάτι που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Αχ, το ήθελα αυτό το legendary. Ξέρεις τι, πάμε να κάνουμε μια δεκαριά για να τελειώσει γρήγορα αυτό το πράγμα. Να πάρουμε όλα τα skins. Αλλιώς αυτό το βίντεο δεν τελειώνει. Briefcase Jimmy, ωραίος, με τη βαλιτσούλα του, την υπέροχη. Τον έχουμε αυτό το mythic, αλλά δεν πειράζει, λεφτάκια. Τώρα θα μας τύχει αυτός! Έσκολο! Δεν πειράζει, Mr. Beast Fund. Όπα, ρε, είναι φάντασμα. Θα πάμε μετά να τα δούμε όλα ένα-ένα. Ναι, ρε, επιτέλους πήρα το Dish Dats! Μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι σοκολατίτσα. Epic. Ποια σκηνή μας λείπουν, μας λείπει σίγουρα. Μας λείπει ο Μπρίζας νομίζω, αυτός εδώ πέρα που περάσαμε τώρα. Ποιος είναι αυτός ο Μπρίζας, ρε? Για αυτό το λοντάρε, τι είναι, ρε, γάμο το. Ο Τζίμι με τη βαλίτσα του μας έχει πρίξει.
Ο λεφτά Τζίμι πάλι. Κοίτα εδώ πόσε φορέ μα ήρθε ο βαλίτσα Τζίμι. Και δύο φορέ αυτό. Αυτό εδώ πέρα φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τα skin του Mr. Beast που έχει βάλει τώρα είναι ο φυλακισμένο Τζίμι. Ο Τζίμι με βαλίτσα με τα λεφτά. Που για Epic είναι πάρα πολύ ωραίο. Το Disnuts το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο skin και μου αρέσει πάρα πολύ που είναι τη σοκολατίτσα. Τον αστροναύτη Τζίμι που από εδώ ξεχυλίζουν λεφτά. Τον εξερευνητή Τζίμι που είναι σαν τον Indiana Jones. Αυτόν εδώ πέρα το μπισκότο. Τι κολάρα είναι αυτή, ρε! Ρε τι κολάρα είναι αυτή! Μπισκότο κολάρα! Τον λεφτά Τζίμι με τα Mr. Beast Bugs εδώ πέρα. Το Mr. Beast με τη Lamborghini αμαξίνη. Το Mr. Beast Pizza. Πλάκα κι αυτό. Το Mr. Beast Φάντασμα. Το Mr. Beast Λεφτά που είναι εδώ πέρα λες και κάνει snowboard. Και skateboard. Και το προσωπικό μου αγαπημένο, το special Shogun Jimmy, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Άρα, κοίτα εδώ, animation. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Wow! Ποια skins δεν έχουμε? Δεν έχω το Gone Hall Jimmy που είναι special. Αυτό εδώ πέρα είναι ο Μπρίζας. Είναι Μπρίζας. Σοκολάτα, μήπως είναι σοκολάτα. Τι σκατά είναι. Πάμε να κάνουμε άλλη μια δεκαριά, μήπως μας έρθει. Το πρώτο spin, μπισκότα. Το δεύτερο spin, το φάντασμα. Έλα ρε με το φυλακισμένο. Ρε θέλω να μου δώσεις αυτόν εκεί πέρα τον ηλίθιο που είναι σαν Μπρίζα. Πάλι τον πέρασε. Δώσε μου τον Μπρίζα. Δώσε μου τον Μπρίζα! Λοιπόν, άμα έχετε φτάσει μέχρι εδώ, θέλω να γράψετε από κάτω. Δώσε μου τον Μπρίζα, Stumble Guys. Δώσε μου τον Μπρίζα. Μου έχει πρίξει. Πήραμε την πίτσα. Μου έχει πρίξει η Mr. Beast πίτσα. Θα κόψουμε τη σύνδεση, γιατί ο κύριος εδώ θέλει να έχει μια άποψη. Έσκος! Ήβρης δεν είναι άποψη. Έσκος! Είναι απαράδεκτο. Αρκουδέιδες! Ω, τον εξερευνητή. Άρα μόνο ο βλαμμένος ο Μπρίζας μας λείπει, ε. Είναι πολύ δύσκολος, γιατί είναι special και είναι πολύ σπάνιο να το πάρεις τώρα αυτό. Ρε σκατά. Δώσε μου ρε τον Μπρίζα! Θεωρείς εσύ σωστό αυτό? Δεν μπορώ, έχω χάσει το σκατό μου, έχουμε κάνει τόσα spins. Δώσ' τον μου ρε να πάει από εδώ να φύγει, να χαθεί. Θα κάνω δεκαριές μέχρι να μου το δώσει. Αυτό να είναι και φιλική μου υπομονή! Δώσ' το μου ρε, δεν μπορώ, είμαι τρεις μέρες εδώ πέρα. Μου έχουν κάνει μάγια, δεν ξέρω γιατί. Έχω γίνει σαν τον φυλακισμένο Τζίμι με τις σακούλες κάτω τα μάτια. Δώσ' το μου, δώσ' το μου. Δεν θα με τρελάνετε, ρε. Κοντά ήταν αυτό. Λέτε αυτό να είναι το τυχερό? Όχι. Αυτό όμως. Δώσ' το μου ρε να πάει από εδώ. Παραλίγο ήταν δίπλα αυτό. Ναι! Ναι ρε, επιτέλους! Δελιά ρε! Άντε πια ρε, τα πήραμε! Αυτά μας έδωσε αυτό εδώ πέρα. Βλέπετε, τα είχαμε όλα εκτός από τον Cornhole Jimmy, τον οποίο το πήραμε. Αλλά θα πάμε να παίξουμε με αυτό το Σογκούν, ο οποίος είναι απίστευτος ρε. Ω, δεν το πιστεύω ότι μου είχε αυτή η πίστα. Άπια! Νομίζω το πιο γρήγορο είναι εδώ, εδώ, εδώ. Μετά εδώ πέρα πρέπει να κάνεις αυτό το jump. Και μετά από εδώ να κάνεις αυτό το jump. Ίσως αν πηγαίναμε με κανονικό jump σε κάποιο κλουβί πιο κοντά, αου, να ήταν καλύτερο. Εδώ πέρα πρέπει να αποφύγουμε αυτές τις μπάλες. Εδώ πέρα πας από εδώ και μετά έτσι. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραία πίστα. Το πω άλλη μια φορά, ξέρω ότι το έχω πει πολλές φορές. Λοιπόν, πάμε τώρα να τα δούμε εδώ πέρα ένα-ένα. Να είστε έτοιμοι και έτοιμες όταν βγει αυτή η πίστα. Έχω την εντύπωση ότι από εδώ το πιο γρήγορο είναι να κάνεις τσακ και. Ακριβώς αυτό, Φίλιππε, μπράβο. Να γυρίσεις την κάμερα να κάνεις τσακ και τσακ. Έλα ρε ηλίθιο. Σίγουρα αυτό είναι το πιο γρήγορο. Εδώ, αυτό ακριβώς. Και τώρα υπάρχουν δύο δρόμοι, αριστερά και δεξιά, όπως βλέπετε, με τραμπολίνο. Πάμε από εδώ να το δούμε, που νομίζω ότι περνάς με κανονικό jump. Yep, και σε πετάει κατευθείαν πάνω. Από εδώ, πού σε πάει αυτό? Α, σε πάει απλά κάτω. Νομίζω το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να ανέβεις πάνω σε ένα island και μετά να πας όλο δεξιά από εδώ. Έχω την εντύπωση ότι το όλο δεξιά είναι το πιο γρήγορο. Θα χάσω εντωμεταξύ. Θα χάσω γιατί τελειώνει ο χρόνος! Τελειώνει ο χολόνορος! Ακριβώς αυτό εννοούσα. Είναι χρόνος αυτό που είπα. Τελειώνει. Τελείωσε. Και πας εδώ πέρα. Έλα ανέβα! Μην καούν τα λεφτά μου! Έλα! Πέρασα! Τελείωσε! Τελείωσε! Αυτό είναι το πιο γρήγορο! Το βλέπετε μόνο εδώ πέρα! Οπότε, άμα σου άρεσε, κάνε τώρα like και γεια σου! Μέχρι την επόμενη φορά θα τα πούμε! Και άμα θέλετε να δεις κι άλλο Stumble Guys, μπορείς να πατήσεις εδώ πέρα ή εδώ πέρα και μην ξεχάσεις να κάνεις και σαξπούντι! Να φτάσουμε και πιο πολλά!